και το Ιού και το Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασίλας, ουράνιε, παράγει, το πνεύμα της αληθείας, ο παταγού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Υπουργός, ελθέ και σκύνωσε ημί και καθάρισε ημάς από πάσης και λίγες και σώσε αγαθέτα ψυχάσεις ημών. Αμήν. Ευχαριστώ. Νοερά με το μυαλό μας. Ας μεταφερθούμε στο Γολγοθά. Εκεί που είναι υψωμένοι τρεις σταυροί. Δύο είναι των κακούργων, των ληστών. Και ο ένας είναι του αθώου που οι κλιματίες όλων των αιώνων χαρακτήρισαν ως ένοχο. Δηλαδή, ο αθώος με κεφαλαία γράμματα, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος και δεν βρέθηκε στο στόμα του ίχνος αμαρτίας, ίχνος αμαρτίας, χαρακτηρίστηκε ένοχος θανάτου. Πολλά είναι τα ερωτήματα που έκανε ο Πιλάτος και οι αρχιερείς. Αλλά ο Χριστός στα ερωτήματά τους τήρησε σιωπή. Τήρησε σιωπή. Γιατί γνώριζε ότι έχει συλληφθεί για να εκτελεστεί, να οδηγηθεί στο Σταυρό. Και αυτό έπρεπε να γίνει, γιατί έπρεπε να σηκώσει τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Γι' αυτό και ο Δαβίδ, όπως ακούμε στη δοξολογία, γράφει ότι ο Χριστός είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Άλλος δεν μπορούσε να σηκώσει κανείς αμαρτωλός. Κανενός καμία αμαρτία. Τον οδήγησαν λοιπόν μετά από δικαστήριο, δικαστήριο προετοιμασμένο, προκατασκευασμένο, στο ένοχος θανάτου εστί, φώναξαν, είναι ένοχος να θανατωθεί. Και μάλιστα όταν τον ρωτάει ο αρχιερέας, «Συ είσαι ο Υιός του ευλογητού, του Θεού». «Συ είπας». «Ναι, αυτό που λες, αυτό και είναι. Εγώ είμαι ο Υιός του ευλογητού». Τότε διέριξε, έσκισε τα ρούχα του. Υποκριτικά ο αρχιερέας και είπε, «Οικούσατε την βλαστημία αυτού». Βλαστήμησε, τα ακούσατε. Ένοχος θανάτου εστί. Είναι ένοχος για θανάτου. Και παραδίδεται ο Χριστός στα χέρια των στρατιωτών.
χωρίς θα παρακάμψουμε, θα πηδήσουμε τα γεγονότα των παθών πρώτης Σταυρώσεως, να οδηγηθούμε στον τόπο όπου τον εσταύρωσαν. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει ότι έρω των σταυρών αυτού, σηκώντας το σταυρό του, οδηγήθηκε στον τόπο, το λεγόμενο Κρανίου τόπο ή Γολγοθά. Εκεί εσταύρωσαν αυτόν. Τρεις λέξεις. Εκεί εσταύρωσαν αυτόν. Γύρω από τη σταύρωση του Κυρίου και το τόπο της σταυρώσεως έχουν γραφτεί ανά τους αιώνες πολλά γύρω από τη σταύρωση του Κυρίου και το τόπο της σταυρώσεως έχουν γραφτεί πολλά. Έχουν εκφωνήσει λόγους οι ιεροκήρυκες. Έχουν γράψει ποιήματα οι ποιητές. Έχουν ζωγραφίσει εικόνες οι αγιογράφοι. Και τι δεν έχει γραφτεί για τη σταύρωση του Κυρίου και τον τόπο του Κυρίου. Αλλά όσα και αν γραφούν, όσα και αν ζωγραφιστούν, όσα και αν ακουστούν, δεν θα μπορούν να περιγράψουν σε καμία απολύτως περίπτωση τη σταύρωση αυτή καθεαυτή του Κυρίου. Βλέποντας το σταυρό του Κυρίου και μόνο αυτή την εικόνα δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς. Ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, κανείς. Είναι γεγονός που στο πλήρωμά του, δηλαδή τέλεια, ούτε οι άγγελοι ούτε οι άγιοι μπορούν να το περιγράψουν που είναι καθαροί. Γιατί τέλεια, ο τέλειος Θεός γνωρίζει, τα γνωρίζει. Μόνο ο Θεός τα γνωρίζει. Συνεπώς, η σταύρωση του Κυρίου είναι γεγονός ακαταλείπτο, ακατανόητο, δεν συλλαμβάνεται στην ανθρώπινη διάνοια. Αφού δεν συλλαμβάνεται, δεν περιγράφεται. Και αγγέλης και ανθρώπης ακατάληπτο. Και για αγγέλους και για ανθρώπους είναι ακατανόητο. Όμως, μπορεί ο άνθρωπος, σύμφωνα με τις δυνατότητες του, ότι δεν κατανοεί η διάνοια, ότι δεν καταλαβαίνει το μυαλό του, γιατί δεν μπορεί το μυαλό, σπάει το μυαλό του ανθρώπου, για να κατανοήσει αυτό το γεγονός, ότι δεν μπορεί το μυαλό, στις δυνατότητες της ψυχής είναι, να βιώνει το γεγονός, να το βιώνει το γεγονός. Να πονάει μαζί με τον Κύριο, να σκυπάσχει μαζί του, να συσταυρώνεται μαζί, να υποφέρει μαζί και να ανασταίνεται μαζί με τον Κύριο. Μόνο η ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Κύριος έχει δώσει τέτοιες δυνατότητες ώστε ψυχές που κατανήσονται, που συγκινούνται. Κατάνοιξη σημαίνει συγκίνηση. Άλλος γινείται πολύ, άλλος λίγο, άλλος πονάει πολύ, άλλος λίγο. Άλλος δακρύζει λίγα δάκρυα, άλλος χύνει πολλά δάκρυα. Αυτό λέγεται κατάνοιξη. Δεν είναι καρπός του μυαλού η κατάνοιξη. Δεν είναι αποτέλεσμα δηλαδή να το σκεφτεί το μυαλό, να συγκινηθεί το μυαλό. Όχι. Είναι καρπός που το γεννάει μέσα η ψυχή του ανθρώπου που συλλαμβάνει
όσο της έχει δώσει ο Θεός δυνατότητα, το γεγονός της σταυρώσεως και κάθε γεγονός άλλο που είναι πνευματικό. Αλλά και αν ακόμα, βρεθούμε στο σταυρό από κάτω και δούμε, υποθέσουμε, εσταυρωμένο τον Κύριο, σταυρωμένο το δούμε, και να πονάει, μπορεί να μην πονέσουμε, μπορεί να μην συγκινηθούμε, μπορεί να μην δακρύσουμε. Για κοιτάξτε, συνάνθρωποι ήταν αυτοί που ήταν από κάτω. Και αντί συμπόνιας φώναζαν «Ουά, ο καταλιών των ναών, εσύ που είσαι πάνω στο σταυρό, κατέβα κάτω, δείξε μας ότι είσαι Υιός του Θεού, για να σε πιστέψουμε». Όχι μόνο έδειγνε ίχνος συμπόνιας, ίχνος ίχτου, αλλά και εμπεγμό αντί της συμπόνιας του απέδιδαν του Κυρίου. Τον ελέπεζαν. Οι αιώνες κυλάνε, φτάνουμε στο 2000 και μετά Χριστόν, και το γεγονός αυτό της ακαταληψίας, της μη συμπόνιας, της αναισθησίας απέναντι στο πάθος του Κυρίου, και σήμερα επαναλαμβάνεται. Και σήμερα επαναλαμβάνεται. Μένει ασυγκίνητος ο κόσμος μπροστά στο μεγάλο αυτό γεγονός. Είναι το υπαριθμόν ένα ανεπανάληπτο έγκλημα σε βάρος του αθώου ανθρώπου, του Υιού της Παρθένου, που αμαρτία ούτε ποιήσε, ούτε ευρέθη δώρος το στόμα αυτού. Αμαρτία δεν έπαιξε και δεν βρέθηκε ίχνος δόλου στο στόμα του Κυρίου. Έγιναν πριν ο Κύριος ανέβη στο σταυρό, μετά το αμάρτημα των προπατώρων μας, Αδάμ και Εύα, εγκλήματα, φόνοι, αίματα χυθήκανε από του Άβελ μέχρι και σήμερα, η γη αναστενάζει από τα αίματα που χύνονται και πολλάκις ανθρώπινα αθώα αίματα. Τις περισσότερες φορές το αίμα που χύνεται είναι αθώο, με μικρά γράμματα γραμμένο, γιατί αυτοί που απλώνουν τα χέρια είναι οι απόγονοι του Κάιν όλων των εποχών. Οι απόγονοι του Κάιν όλων των εποχών. Άπλωσε ο Κάιν το χέρι του, σκότωσε τον πραγματικό σαρκικό αδερφό του και τον οδήγησε στην άλλη ζωή. Και βέβαια τότε και πάντοτε, τότε που χύθηκε το αίμα του Άβελ από τον αδερφό του, ακούστηκε το αίμα Άβελ βοά πρόσμε. Το αίμα του Άβελ, του αθώου, βοά, φωνάζει. Και η φωνή έρχεται σε μένα. Γράφει η Γραφή, ότι δηλαδή ο Κύριος και Θεός βλέπει, ακούει, αισθάνεται το αίμα που χύθηκε και ήταν αθώο. Ήταν αθώο το αίμα εκείνο. Λοιπόν,
Συγγνώμη, ένα λεπτό, τον κύριο Στανάκη λοιπόν, λίγο. Α, λοιπόν, το αίμα λοιπόν ήταν αθώο του Άβελ, με μικρά γράμματα, ήταν απλού ανθρώπου. Αλλά το αίμα που χύθηκε του Κυρίου Ιησού Χριστού ήταν αθώο με κεφαλαία γράμματα. Και το αίμα αυτό βοά. Και βοά έτσι ώστε που μια μέρα, όπως χυλάνε οι αιώνες, θα κουνηθεί για τα καλά η γη. Για το αίμα το αθώο αυτό που χύθηκε. Και δεν είναι γιατί χύθηκε το αίμα μόνο, αλλά γιατί δεν ανταποκρίθηκε ο άνθρωπος στο χύσιμο αυτού του αίματος και στη σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν είπε ναι, φταίμε εμείς και χύθηκε το αίμα του αθώου. Και τότε τη σταύρωση του Κυρίου που χύθηκε το αίμα κουνήθηκε και η γη λέει εσύστη και οι πέτρες σχιστήκανε και τα μνημεία ανοίχτηκαν και του ναού το καταπέτασμα, ένα διαγόρισμα που είχε, σκίστηκε στα δύο λέει, από πάνω μέχρι κάτω και τα μνημεία ανοίχτηκαν και οι νεκροί αναστήθηκαν και φανερώθησαν λέει σε πολλούς την ημέρα εκείνη που σταυρώθηκε, που υψώθηκε ο σταυρός ψηλά, έγιναν όλα αυτά τα γεγονότα. Την ημέρα εκείνη έπιασε φόβος και τρόμος τους σταυρωτές. Πέρασε από το λογισμό τους ότι το τέλος έφτασε. Τέτοιος σεισμός έγινε. Εδώ ένας αρχιμάγος, αρχιερέας των μάγων στην Αθήνα, όταν είδε τα συμβάντα, αρχιερέας των μάγων, των ιδωλατρών, μάγος και επομένως, όταν είδε συμβάντα ο Άγιος Διονύσιος Ιεροπαγίτης, όταν είδε σκοτεινιάζει ο ήλιος, να κουνιέται η γη, ακούστηκε, και είναι και γραμμένο, να λέγει ή Θεός πάσχει ή το πάνω απόλυτε. Ή ο Θεός περνάει παθήματα ή καταστρέφεται το σύμπαν, το παν απόλυτε. Και βέβαια είναι ο πρώτος που άκουσε τον Απόστολο Παύλο και Διονύσιος στον Άριο Πάγο και τον ακολούθησε και πίστεψε και αυτός και η γυναίκα του, η πρώτη χριστιανή στην Αθήνα. Και έγινε και αρχιερέας στη συνέχεια, πρώτος αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Άγιος Διονύσιος Ιεροπαγίτης. Από τα θαύματα που δεν τα πιάνουν τα μάτια των ανθρώπων. Σταυρώθηκε, σκοτίνιασε η γη, το σύμπαν κουνήθηκε η γη. Ακόμη μία φορά, λέει ο προφήτης Ισαΐας, ακόμη μία φορά θα κουνηθεί η γη. Θα είναι και τελευταία. Θα είναι και τελευταία. Έτι μίαν φοράν συστήσεται η γη, λέει. Και θα είναι η τελευταία. Ονόρ, νοήτο, ποια θα είναι αυτή η τελευταία. Πάντως, θα πω κάτι που δεν είναι δικό μου, έχω κάποιο βιβλίο μπροστά μου, πάντως, έχει να πληρώσει ο αμετανόητος. Την αμετανοησία του που ζει στη γη και αυτή που θα την εισπράξει σε πληρωμή στην άλλη ζωή από τον ίδιο τον εαυτό του, όχι από τον Κύριο. Δεν πληρώνει τιμωρία ο Κύριος. Δεν πληρώνει τιμωρία ο Κύριος. Ο Κύριος μάλλον, όχι μάλλον, αλλά έτσι είναι, σταυρώνεται από τη δική μας ακαταστασία. Από τη δική μου, από τη δική του κόσμου και λοιπά, την αστασία, σταυρώνεται. Αυτό το λέει ο μεγαλύτερος εχθρός του Χριστού, ο μεγαλύτερος εχθρός του Χριστού, κάποτε μεγαλύτερος εχθρός. Νυν ο πρωταθλητής Ολυμπιονίκης Απόστολος Παύλος. Γιατί
είναι ο μόνος που ονομάζεται ότι είναι μετά τον Χριστό ο πρώτος. Σε αγώνα, σε προσπάθεια, σε ταλαιπωρία, σε σταύρωση για να διαδώσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στα πέρα της Οικουμένης. Λοιπόν, λέγει ότι ο Χριστός από τα παραπτώματα ή αλλιώς τις αμαρτίες μας που επαναληπτικά κάνουμε σταυρώνεται, ξανά σταυρώνεται. Να θυμίσω το Απόστολο Κάρπο που έβλεπε στην Κρήτη κάτω, εκεί ήταν την εποχή των Αγίων Αποστόλων, ένας Απόστολος του Κυρίου, Κάρπος, εκεί ζούσε και έβλεπε αμαρτωλές ψυχές αμετανόητες και ζητούσε, Κύριε, τιμώρησέ τους, τους αφήγεις και αμαρτάνωνε, τιμώρησέ τους. Και το έχω ξαναπεί εδώ μέσα πάλι, βλέπει ένα σταυρό ξαπλωμένο στη γη και ένα χέρι πάνω στη γη και τη φωνή του Κυρίου ακούει να του λέει «Χτύπα, χτύπα, σταύρωσέ με». Όταν ζητάς να τιμωρήσω τους αμαρτωλούς είναι σαν να με ξανασταυρώνεις πάλι. Γιατί σταυρώνεται από τις αμαρτίες δικές μας και σταυρώνεται και από εκεί όταν ζητάμε να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός. Μην ξεχνάμε ότι πολλά στόματα θα είχαν ακουστεί. Πολλά στόματα θα είχαν ακουστεί στα αυτιά από το όνομα του ληστού που ήταν σταυρωμένος δεξιά του Χριστού. Να τον πάρει από τη μέση ο Θεός. Σκοτώνει, ληστεύει, κάνει το κτλ. Να τον πάρει, να μην υπάρχει. Και είναι ο πρώτος που μπήκε υπασπιστής μέσα στον παράδεισο. Σήμερα θα μπει στο παράδεισο μαζί μου, του λέει. Τα μάτια του Θεού είναι άλλα, άλλα τα μάτια δικά μας. Πάντως, έχουν περάσει 2.000 χρόνια και από τη Σταύρωση του Κυρίου και χιλιάδες άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στο θάνατο το βίο και έχουν χύσει το αίμα τους. Η γη πάνω στην οποία πατάμε αναστενάζει από τα εγκλήματα. Αναστενάζει από τα εγκλήματα. Αυτή η ψυχή ευαίσθητη, ο Όμηρος που έχει γράψει την Οδύσσεια για την Ιλιάδα, γράφει «Ο άνθρωπος με το βάρος του κακού που κουβαλάει επάνω του είναι το μοναδικό βάρος, ο άνθρωπος με το βάρος του κακού που κουβαλάει είναι το μοναδικό βάρος που δεν σηκώνει η γη». Τον ονομάζει τον άνθρωπο άχθος βάρος της γης. Ο άνθρωπος βάρος της γης. Άχθος αρούρης. Δεν τον αντέχει η γη, τον άνθρωπο, με την ποιότητά του την κακή. Γι' αυτό και κουνιέται. Βεβαίως υπάρχουν φυσικά φαινόμενα που δημιουργούν το σεισμό. Αλλά τα φυσικά φαινόμενα έχουν άλλη πρώτη αιτία και αυτά είναι αποτέλεσμα της πρώτης αιτίας. Είναι η κακία η ανθρώπινη. Δεν είναι απρογραμμάτιστη η δημιουργία της γης. Το κακό έχει τη δύναμη να κουνάει τη γη, να κάνει κακό. Το κακό που κάνει ο άνθρωπος, αυτό κουνάει τη γη, αυτό φέρει και τα αποτελέσματα κακά. Αυτό φέρει και τους σωματικούς θανάτους. Το κακό που υπάρχει. Η γη αναστενάζει από τα εγκλήματα. Η γη είναι ακάθαρτη από αίματα. Στη γενιά μας έχει κατεξοχήν εφαρμογή εκείνο το οποίο είπε ο προφήτης Οσιέ. Είδε ο προφήτης τη γη, είδε ο προφήτης τη γη, προσέξτε το αυτό, ο προφήτης Οσιέ, Παλαιά Διαθήκη, είδε τη γη
να κολυμπάει στην αμαρτία. Και το αίμα μαζί με την αμαρτία που χαινότανε και είπε αρά και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία και έχετε επί της γης και αίματα εφέσμα σμίγουση. Το εξηγήσω. Αρά, αφού είδε την αμαρτία που είναι ασήκωτη, που είναι βάρος της γης ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, είπε αρά, κατάρα και ψέμα και φόνος, ματιά μας πείθει, ματιά και κλοπή, α, οργιάζεις οι μέρες μας και μοιχεία, είσαι παντρεμένη κοπέλα μου, ρωτάω που πηγαίνω, είμαι και χωρισμένη, είσαι παντρεμένη κοπέλα μου, έχω και παιδιά, είσαι, δεν παντρεύτηκα, θα σηκώσω εγώ τα τερατώματα του συζύγου μου, τον χώρισα. Στους 190, στους 100 ή στις 100 οι 90 είναι χωρισμένες. Και την πληρώνουνε τα παιδάκια που υπάρχουν από πίσω. Αυτό έβλεπα εγώ στο σχολείο που ήμουνα. Προβληματικά παιδιά ήσαν μόνο των διεζευμένων γονιών τα παιδιά. Συνεπώς και μοιχεία κέχεται σημαίνει ή έχει χυθεί σαν να είναι υγρό που χύνεται. Έχει γυθεί, λέει, πάνω στη γη η μοιχεία και αίματα εφέμαση, αίμα στο αίμα είναι ανακατεμένο επάνω στη γη. Δηλαδή δεν σταματάει να γίνεται το αίμα πάνω στη γη. Αυτό είδε ο προφητής Οσία. Να είναι χυμένα επάνω στη γη. Λέει εδώ ο ιερός συγγραφέας το εξής. Εγώ δεν ανέβηκα σήμερα στον Άμβονα, έχω μια ομιλία μπροστά μου, για να σας μιλήσω για τα εγκλήματα του κόσμου. Αφήνω τον Άβελ, αφήνω όλους τους αδίκως σκοτωμένους και θέλω να στρέψω την προσοχή σας σε ένα και μόνο έγκλημα. Το έγκλημα το οποίο αποτελεί την αποκορύφωση της ανθρώπινης θηριωδίας, της εγκληματικότητας του ανθρωπίνου γένους. Ένα έγκλημα το οποίο είναι το πλέον φρικιαστικό και το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα που διέπραξε ο άνθρωπος επάνω στη γη. Ένα έγκλημα και το έγκλημα αυτό ετελέστη στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Είναι το αίμα του αθώου που χύθηκε, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αθώος και ο ίδιος μπροστά στους λερωμένους αρχιερείς και ιερείς και γραμματείς και τους πολιτικούς της εποχής εκείνης είναι ο μοναδικός που στην ιστορία ακούστηκε, ο μοναδικός στην ιστορία που ακούστηκε. Δεν βρέθηκε άλλος μπροστά σε πλήθη. Δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ τι σημαίνει ότι ομιλεί ο διδάσκαλος Ιησούς Χριστός στον κόσμο. Αδειάζανε πόλεις ολόκληρες για να ακούσουν τον Χριστό. Αδειάζανε κυριολεκτικά. Σαν να περνούσε από το κοροπή και να δει όλο το κοροπή. Και να ακούει τη φήμη στο Μαρκόπουλο και να ακολουθεί και το Μαρκόπουλο πίσω. Όλοι λέει μια πεντάπολη ολόκληρη είχε αδειάσει για να ακούσει τον Κύριο. Έμπροστά λοιπόν στα πλήθη αυτά. Έλεγε ο Κύριος, τι σε ελέγξει με περί αμαρτίας, ποιος μπορεί να με ελέγξει για ένα τόσο παράπτωμα. Δεν τολμούσε κανείς να ανοίξει το στόμα του να πει, ναι αυτό είναι. Το παράπτωμα που καρφώθηκε σταυρό ο Κύριος,
κατά τους γραμματείς και φαρισαίους και αρχιερείς ήταν ότι Υιόν Θεού επίησε τον εαυτό του. Ότι έκανε τον εαυτό του Χριστός Υιόν Θεού. Τον έκανε ή ήταν Υιός Θεού. Δεν άντεχαν να ακούσουν ότι είναι Υιός του Θεού. Γιατί αυτοί περίμεναν βασιλέα άνθρωπο. Εδώ αδέρφια μου, μου κάνει εντύπωση το χριστιανό Ευαγγέλιο που το διάβασα και μια και δύο και τρεις από τον Άγιο Νικόλα τον Βενιμήρεβης. Εγώ αναβαίνω στα Ιεροσόλυμα, λέει ο Κύριος, και θα με παραδώσουν στους αρχιερείς, θα με φτύσουνε, θα με μπέξουνε, θα με κολαφίσουνε, θα με φραγγελώσουνε, θα με σταυρώσουνε και την δύο ημέρα θα αναστηθώ. Μήπως προσέξατε. Φοβερό, το διάβασα και μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Λέει, όταν τους το είπε αυτός τους μαθητές που το ακούσανε, τους δάγκωσε, λέει, το φίδι του Αδάμ. Ο διάβολος. Και τι του είπανε. Τι του είπανε. Οι δυο ήταν πιο προχωρημένοι. Εμένα βάλε με στα αριστερά και εμένα βάλε με στα δεξιά. Ο Κύριος μιλάει για τα πάθη του, το τι θα πάθει και αυτοί, λέει, και αυτοί του λέγανε, πέρα βρέχει δηλαδή. Πέρα βρέχει. Βάλε με εμένα στα δεξιά και εμένα στα αριστερά. Και να σημειώσουμε, γράφει ο κ. Νικόλαος, τους είχε μιλήσει για τα πάθη ένα σωρό φορές. Άλλη φορά ήτανε, αφού πάει ο Νεανίας και του λέει, τι να κάνω να πάω στον Παράδεισο, και ήταν πλούσιος πολύ ο Νεανίας, του λέει, δώσ' τα όλα, πούλησέ τα, ακολούθησέ με. Και σκύβει κάτω και βέβαιο ο Νεανίας. Και γυρίζει και λέει, σματάς ο Κύριος, δύσκολα είναι να μπει ο πλούσιος στον Παράδεισο. Πιο εύκολα μπαίνει το παλαμάρι στη βελόνα, παρά να μπει ο πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών. Κοιτάξτε, δείτε τι του λένε οι μαθητές αμέσως μετά. Τι του λένε. Εμείς που τα αφήσαμε όλα, τι θα μας κάνεις, θα μας βάλεις στον Παράδεισο. Πάλι το ίδιο πράγμα, θα μας βάλεις, θα μας πάρει μαζί σου. Και απάντησε εκείνο στο περίφημο εκείνο που είπε ότι ούκε στην εμμονδούνε, δεν είναι δικό μου θέλημα. Προσέξτε το. Ούκε στην εμμονδούνε, λέει ο Άγιος Νικόλαος. Δεν σημαίνει ότι τους απαντάει σαν Θεός, σαν άνθρωπος. Τη στιγμή εκείνη μιλούσε ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός και δεν μπορούσε, λέει, να ξεπεράσει τα σύνορα της ανθρώπινης φύσεως σαν άνθρωπος και να πει, ξέρεις, ελάτε τώρα, είμαι Θεός. Σαν άνθρωπος απαντούσε εκείνη τώρα. Δεν μπορούσε να σφετεριστεί, λέει, θείο δικαίωμα. Λοιπόν, αθώος αυτός που ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Για να καταλάβουμε τα γεγονότα, βλέπετε, λέει, τρία χρόνια είχαν μαθητές μαζί του, τρία χρόνια. Και τι δεν είδαν τρία χρόνια. Θαύμα στο θαύμα. Και έκανε αναστάσεις, το Λάζαρο να ασθένεται. Και τι δεν είδαν. Τι δεν είδαν. Και τα μάτια τα έκανε κλειστά. Τα έκανε κλειστά. Χρειάστηκε να γίνει αυτό που έγινε στο Λουκάκι στο Κλεόπα. Που πηγαίνε σε Μαούς και τους βγήκε. Δεν το καταλάβανε. Αλλά μετά που πήγαν να του δώσουν φαγητό να φάει, μετά την άσταση που έγινε το γεγονός αυτό, έτσι, και αφού ευλόγησε, λέει, το σωμί, χάθηκε ο Κύριος. Ο Κύριος, είπανε, τότε τους άνοιξε, λέει, τα μάτια. Τους ανοίχτηκαν τα μάτια. Αν δεν θελήσουμε να μας ανοίξουν τα μάτια και δεν ανοίγουν όταν τα ανοίγουμε να δούμε τον Κώστα τον Αδάμ τι κάνει. Ποτέ. Όταν ανοίξουμε μέσα μας εδώ τον εαυτό μας και δούμε τον εαυτό μας, τότε θα καταλάβουμε ποιος είναι ο Χριστός. Ούτε το Βαγγέλη τα αμαρτήματα να κοιτάξει ό,τι κάνει. Ούτε τι λέει, τίποτα. Κανενός. Μόνο τα δικά μας έχουμε δικαίωμα να πούμε. Μόνο τα δικά μας. Γιατί πέφτουμε. Και πέφτουμε χωρίς να μπορούμε να σηκωθούμε όταν βλέπουμε τα αλουνού, τα αμαρτήματα τι κάνει. Να θυμηθούμε λίγο τι του είπε του Πιλάτου, η γυναίκα του, πριν σταυρωθεί λίγο, πριν τον παραδώσει, πριν πει αθώος ημί από το αίματος του, το είπε ο Πιλάτος, έπλυνε τα χέρια του, αφού τον ερώτησε, τον ξαναρώτησε τι είναι και δεν είναι και δεν απαντούσε ο Κύριος καθόλου, λέει, πήγαινε έξω το λαό που φώναζε Άρων, Άρων, α, εγώ τον βλέπω αθώο και με το αίμα του δεν ανακατεύομαι.
Τα πλένω τα χέρια μου. Είμαι αθώος. Τι του είπε η γυναίκα του? Πρόσεξε μην ακουμπήσεις τα χέρια επάνω σε αυτό τον αθώο. Σε αυτό το δίκαιο. Πολλά έπαθα τη νύχτα μαζί του. Πέρασα πολλά μαζί του. Έβλεπε το... Ποιος ξέρει τι έβλεπε η γυναίκα, νύχτα εκείνη, και έβλεπε και ο Κύριος ότι ήταν η γυναίκα που είχε κάτι να δώσει στον Κύριο, της αποκαλύφθηκε, έδειξε αθωότητά, την αθωότητά του και πάει και του λέει, άφησε το να φύγει, να είναι αθώος. Μηδέν σύ και το δικαίω εκείνο, πολλά γαρέπαθον κατώναν δι' αυτόν. Πολλά έπαθα στον ύπνο μου, στα όνειρά μου, εξαιτίας αυτού. Άφησε να φύγει. Αθώος ο Κύριος. Αθώος ο Κύριος. Ψυχές σκληρές. Ψυχές αδιάφορες. Ψυχές που στενοχωρείστε για τα λίγα λεπτά. Και τα οποία και για τα λεφτά εκείνα. Όταν ακούνε στην εκκλησία πολύ το Λόγο του Θεού, τα ρήματα του Κυρίου, τους στένε τα ρήματα και όχι η δική τους κακία. Για τα δευτερόλεπτα και τα λεπτά εκείνα που για αυτούς είναι καμέρα, στενοχωρούνται. Δεν στενοχωρούνται για κάτι ανώτερο και ωραιότερο. Θα ήθελα να φυτέψω στην καρδιά σας και των πλέον αδιάφορων και ψυχρών τη σωστική αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ότι κάθε σταλαγματιά που έπεφτε από τα χέρια του Χριστού έφερνε τη σωτηρία του κόσμου. Έφτανε μόνο μια σταλαγματιά για να σβήσει τις αμαρτίες όλων των αιώνων. Του λέει και Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης πάνω στα πάθη του Κυρίου. Μία μόνο σταλαγματιά, μία. Έφτανε για να σβήσουν οι αμαρτίες όλου του κόσμου. Έφτανε και μία μόνο σταλαγματιά για να γίνει πλυντήριο, να γίνει ορδάνης ποταμός, μέσα στον οποίο να αποπληθούν τα αμαρτήματα όλου του κόσμου, όλων των αιώνων. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο και θεολόγος ονομαζόμενος, γράφει. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Ο προφήτης Ισαΐας που έζησε 850 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, να το πούμε για να το κατανοήσουμε καλά, όταν περιγράφει ο κάθε προφήτης οποιοδήποτε γεγονός που πρόκειται να γίνει, δεν το παίρνει θεωρητικά στο μυαλό του, αλλά το βλέπει να γίνεται μπροστά του. Να γίνεται, γιατί δεν υπάρχει χρόνος στη θεότητα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Ο χρόνος ισχύει για εμάς που ζούμε 1, 2, 3, 5, 10, 100 χρόνια. Αλλά ο προφήτης ξεφεύγει από την τροχιά του χρόνου, ζει το παρόν που είναι μετά από 500 χρόνια. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ζει το παρόν, αυτό που θα γίνει για μας μετά από 500, μετά από 700, μετά από 1000 χρόνια. Ο προφήτης το ζει τη στιγμή εκείνη, γιατί δεν υπάρχει χρόνος στη θεότητα. Και το ζει σαν γεγονός. Έτσι είδαν οι προφήτες τη Σταύρωση να γίνεται μπροστά τους 850 χρόνια πριν. Έτσι την έζησε ο Κύριος στη Σταύρωση, όταν την εδιηγείτε στον Παυτάς. Θα πάω, θα σταυρωθώ, θα κάνω. Τη ζούσε την ώρα εκείνη η Σταύρωση. Ήταν κάτι, όχι κάτι γεγονός, που το διαπερνούσε ολόκληρο το γύρο μέσα. Λέγει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας, το μόλοπι αυτού, εμείς οι άθημεν, το μόλοπι με την πληγή του, μόλοπς είναι η πληγή, με την πληγή του, δεν λέει με τους μόλοπες, αλλά ενικό αριθμό, με την πληγή του, όχι με τις πληγές του. Ξέρετε γιατί? Τον είδε να είναι όλος μια πληγή. Όλο το σώμα του να είναι ανοιχτό.
μια πληγή. Και ακριβώς γι' αυτό λέει το ομόλογο με την πληγή του που ήταν μία και μόνο όλο το σώμα του, εμείς γιατρευτήκαμε. Και εμείς πάμε, είμαστε αμαρτωλοί, βεβαίως είμαστε αμαρτωλοί. Το αισθανόμαστε, το καταλαβαίνουμε. Αλλά μιλάω για αυτούς που πάνε ανέσθητα, πιάνουν ουρά για να κοινωνήσουν και δεν χαμπαρίζουν ότι υπάρχει και διαδικασία θεραπεία της ψυχής. Διαδικασία υπάρχει. Και αυτό γίνεται όχι την ημέρα του Πάσχα, κάθε μέρα και φόρου ζωής αυτή η διαδικασία της αφαίρεσης των αμαρτιών. Κάποιος Ιεραπόστολος πήγε στην Αφρική, στις πηγές του Νείλου ποταμού, στις πηγές, όχι στον Νείλο, στις πηγές του, και εκεί επάνω στους βράχους κάλεσε τους αγρίους να τους κηρύξει τον Χριστό. Οι άγριοι για πρώτη φορά άκουγαν για τον Χριστό. Οι άγριοι και έβλεπες, διηγείται ο Ιεραπόστολος, τους αγρίους εκείνους ανθρώπους, τη στιγμή που άκουγαν το μαρτύριο του Χριστού, έβλεπες τους ανθρώπους αυτούς που έτρωγαν τους συνανθρώπους τους, να συγκινούνται βαθύτατα, πάρα πολύ βαθιά. Είδε ο Ιεραπόστολος στα μάτια των αγρίων να γίνονται υγρά και καυτερά δάκρυα να κυλιούν και να πίπτουν στους βράχους. Όταν δεν τελείωσε η ομιλία, ένας άγριος, ο αρχηγός της φυλής, πλησίασε τον Ιεραπόστολο και του λέει: ύστερα από την αγάπη αυτή που έδειξε ο Χριστός στον κόσμο και που δεν υπάρχει μέτρο να μετρήσουμε την αγάπη, ύστερα από την αγάπη αυτή, ύστερα από τα πάθη τα φρικτά τα οποία επέφερε ο Χριστός χάρη των ανθρώπων, ύστερα από αυτά, υπάρχουν στην Ευρώπη χριστιανοί που να μαρτάνουν? Ρώτησε τον Απόστολο. Μετά από όλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρώπη που να κάνουν αμαρτίες? Είχε απορία ο άνθρωπος. Τ' άκουσε για πρώτη φορά, αυτός ένιωσε αλλίωση. Αλλαγή εσωτερική 100%. Και από άγριος έγινε ήμερος. Και έκανε το ερώτημα που δεν το έκανε κανείς από εμάς. Ακούτε τι είπε ο άγριος, που για πρώτη φορά άκουγε τα φρικτά πάθη του Κυρίου. Ρωτούσε μετά τα πάθη, μετά την αγάπη την οποία έδειξε ο Χριστός, μετά από το Σταυρό, υπάρχουν στην Ευρώπη χριστιανοί που να μαρτάνουν? Θα ήθελα, αδέρφια μου, να σταματήσω σε αυτό το σημείο, λέει εδώ ο Ιεροκήρυκας αυτός, Αυγουστίνος Καντιώτης, στην ομιλία του. Να σταματήσω εδώ, σε αυτό το σημείο. Γιατί μερικούς από εσάς ανησυχεί ίσως το ότι παρατείνουμε το κήρυγμα. Είναι ομιλία σπερινή αυτή εδώ πέρα. Θέλουν να φύγουν από την εκκλησία, από τον ναό και να τραπούν στις αγορές και στις διδασκεδάσεις. Ενώ σήμερα μία ήττο η οδός Μεγάλη Παρασκευή προς τα νεκροταφεία, για να είπαμε εκεί στους τάφους, πάμε στα νεκροταφεία να φωνάξουμε «Μνήστη τι μου Κύριε, όταν έρθεις τη βασιλεία σου». Αυτά τα λόγια τα οποία είπε ο άγριος σαν μια αναλαμπή του Αγίου Πνεύματος που φωτίζει τους αγρίους, δεν είναι ξένα από το Πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Ανοίξτε σήμερα την προς Εβραίους επιστολή και κοιτάξτε εκεί τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ομιλεί για τη θυσία του αρχιερέως Χριστού, βεβαίως. Τι φωνάζει ο Σταυρός? Τι μας φωνάζει ο Σταυρός? Ο Σταυρός φωνάζει τη Μεγάλη Παρασκευή, τελευταία λέξη του Χριστού. Τέλεστε. Όλα έχουν τελειώσει.
τετέλεστε, είπε ο Κύριος επάνω στο σταυρό. Τελείωσε δηλαδή, τελείωσαν όλα. Ο σταυρός σημαίνει πάυση της αμαρτίας. Και ο χριστιανός που αμαρτάνει, τι λέγει περί αυτού ο Παύλος? Διαφορετικά θα κριθούν οι αμαρτίες μας πρώτης Μεγάλης Παρασκευής, διαφορετικά θα κριθούν οι αμαρτίες μας μετά τη Μεγάλη Παρασκευή. Αξιώθηκες να γεννηθείς εντός χριστιανικού περιβάλλοντος. Γεννηθήκαμε όλοι από χριστιανούς γονείς. Αξιώθηκες και μία και δυο και δέκα και είκοσι και τριάντα και πενήντα και περισσότερες φορές να ζήσεις την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. Έχουμε γιορτάσει άλλοι 40, άλλοι 50 φορές, άλλοι 20, άλλοι 30. Μπάς με τόσο, την Μεγάλη Παρασκευή. Δεν αποκλείεται, ε. Και άλλοι 70. Και άλλοι 75. Λοιπόν, ναι, δεν αποκλείεται φέτος να είναι τελευταία Μεγάλη Παρασκευή. Αποκλείεται να είναι τελευταία Μεγάλη Παρασκευή, κύριε Σταμάτη? Όχι, βέβαια. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, υπάρξει κι άλλη. Αξιώθηκες πολλές φορές να ταινίσεις σε αυτό το ασύλληπτο θαύμα που τρέμει ολόκληρος αγγελικός κόσμος. Αξιώθηκες να δεις το δράμα του σταυρωμένου. Είδες κι όμως εξακολουθείς να αμαρτάνεις. Έτσι. Λοιπόν, τα αμαρτήματα που γίνονται μετά τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν υπάρχει ζυγαριά να τα ζυγίσει. Δεν υπάρχει ζυγαριά να τα ζυγίσει. Αυτός που αμαρτάνει μετά το σταυρό, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που αμαρτάνει μετά το θάνατο του Χριστού, αυτός που περιφρονεί το αίμα του Χριστού, σταυρώνει εκ νέου τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Είναι, λέει, αν εν γνώση σου ξέρεις ότι αμαρτάνεις, εγνώση σου, τότε λες, περιφρονώ το δικό σου αίμα που το έχεις για μένα, ναι. Είναι περιφρόνηση. Και φωνάζει η Αγία Γραφή, αλίμονο στους καταφρονητές όλων των εποχών, σε εκείνους που περιφρονούν τον Κύριο, το αίμα που χύθηκε και γεννηθήκανε μέσα σε χριστιανικό περιβάλλον, αλίμονο σε εκείνους. Και δεν υπάρχει, σημειώστε το, ζυγαριά που να μπορεί να μετρήσει τη βαρύτητα του αμαρτήματος που γίνεται μετά τη σταύρωση του Κυρίου. Έτσι γράφουν εδώ, γράφει ο Άγιος. Εκεί λοιπόν στο Γολγοθά, εκεί στο Γολγοθά, εκεί εσταύρωσαν αυτόν. Στο Γολγοθά, εκεί εσταύρωσαν αυτό. Ποιοι τον εσταύρωσαν εκεί? Οι Εβραίοι. Προσέξτε το ρήμα, τη λέξη εσταύρωσαν. Μια φορά εσταύρωσαν οι Εβραίοι. Μια φορά μόνο. Δεν είναι δύο φορές εσταύρωση, μια φορά. Μια φορά. Και εμείς οι χριστιανοί του 21ου αιώνα, όχι μία φορά μόνο, αλλά χιλιάκης, αλλά μυριάκης, σταυρώνουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Μου περνάει από το μυαλό, γιατί έχω συναντήσει άνθρωπο μπροστά μου, βαπτισμένο, μυρωμένο, να μαγεί το στόμα και να μου λέει, τώρα, μετά από τόσους αιώνες, δεν πιστεύω στον Χριστό. Να μην το πω με άλλο λόγο, το λέω με αυτόν τον τρόπο. Άνθρωποι που μπήκαν μέσα στην Αγία Κονιμήθρα, αυτοί προδίδουν για λόγους αγνίας, αμαιρετησίας, γιατί το χειρότερο από όλα αμάρτημα, το χειρότερο αμάρτημα που υπάρχει από όλα είναι να μην ανοίγεις να διαβάσεις την Γραφή, να διαφορείς, να λες ότι νιστάζω, ότι δεν μπορώ, ότι κουράζομαι, τέτοια πράγματα, τη στιγμή που οι αντίπαλοι μας οι αιρετικοί,
Όχι μόνο μελετάνε, αλλά και κάνουν διάλογο μεταξύ τους. Διαλόγους, όχι διάλογο. Μαζεύονται, συγκεντρώνονται, διαβάζουν και κάνουν διάλογο πώς θα συζητάνε με εμάς για να μας κερδίσουν. Και εμείς αδιαφορούμε πάνω στα ρήματα της αιωνίου ζωής, σε αυτά που μας άφησε ο Χριστός. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η ευκολία που μας οδηγεί στο να αμαρτάνουμε χωρίς να, και να είμαστε ανέστητοι, είναι το ότι δεν μελετάμε την Αγία Γραφή. Η ασφάλεια για να μην αμαρτάνουμε, η ασφάλεια για να μην αμαρτάνουμε, είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής. Σε εμποδίζει ο Λόγος του Θεού, είναι δυνατός να αμαρτάνεις, σε εμποδίζει. Δεν είναι θέμα δικό σου το μπορώ, αλλά είναι θέμα του Λόγου του Θεού. Σε μαθαίνει, σε εκπαιδεύει, σε σώζει ο Λόγος του Θεού. Σου λέει, τώρα μπορείς να μην αμαρτάνεις. Τώρα μπορείς. Ενώ όταν δεν μελετάς, όταν δεν προσεύχεσαι, δεν εξομολογείσαι, όταν ασχολείσαι με τα πρακτέα των άλλων ανθρώπων, με εκείνα που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, τότε τα κάνεις όλα. Όταν ασχολείσαι με τους άλλους. Εκεί, στον Γολγοθά, εσταύρωσαν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Ο χριστιανή μου, τον έβλεπε εκείνον τον άλλο νεαρό, τον ηλικίας 20 έως 25 ετών, το άνθος αυτό που εφύτρωσε επάνω εις το έδαφος πατρίδος μας, να τρέχει με τα πόδια του, που του έδωκε ο Χριστός, και πηγαίνει εκεί που σταυρώνεται ο Χριστός. Τώρα μιλάει για τους νέους και λέει ο νέος, πού σταυρώθηκε στον Γολγοθά ο Χριστός. Αλλά δεν σταυρώθηκε μόνο στον Γολγοθά, αλλά σταυρώνεται ο Χριστός εκεί που περπατάνε τα πόδια και πηγαίνουν για να αμαρτήσουν. Όπου πηγαίνουν να αμαρτήσουν τα ανθρώπινα πόδια, εκεί σταυρώνεται ο Χριστός. Εκεί σταυρώνεται ο Χριστός. Εκεί εσταύρωσαν αυτόν. Βουίζουν τα αυτιά μου. Από τι? Άνθρωποι που τους έδωσε ο Θεός τη γλώσσα για να την κάνουν καθαρή τη γλώσσα τους και να υμνούν τον Θεόν μέρα και νύχτα, ανοίγουν το στόμα τους όπως η οχιά και σκορπίζουν το δηλητήριο της κατακρίσεως. Είπα προηγουμένως, να βλέπεις τι κάνει ο Κώστας, βλέπεις τι κάνει ο Τάδε. Είναι σταύρωμα Χριστού αυτό. Σταύρωμα Χριστού. Σκορπίζουν, λέει, το δηλητήριο της κατακρίσεως, της διαβολής, της συκοφαντίας, της ψευδορκίας. Τον βλέπεις αυτόν που του έδωσε ο Θεός το προνόμιο να ομιλεί το λόγο. Τον βλέπεις να εξφεδονίζει αφρούς από βλαστήμιας εναντίον του Χριστού. Ο αδελφοί μου, λησμονώ αυτή τη στιγμή όλα τα άλλα αμαρτήματα και σκέπτομαι μόνο τις φρικτές βλαστήμιες. Ω Θεέ μου, πώς μας ανέχεσαι, ο Χριστέ μου εσταυρωμένε, δόξα τη μακροθυμία σου. Εκεί σταυρώνεται ο Χριστός, στη γλώσσα που κάνει το κακό. Εκεί, και τελειώνω, παρακάμπτω πολλά, εσταύρωσαν αυτόν. Πάνω στο Γολγοθά εσταύρωσαν. Μία φορά. Έλα Γαβριήλ Αρχάγγελε. Έλα από τον ουρανό για να μου δείξεις πού σταυρώνουν τώρα τον Χριστό οι χριστιανοί. Τώρα, πού το σταυρώνουν. Εκεί,
Ελάτε να σας δείξω. Ελάτε να βγούμε στον τόπο της εκτελέσεως. Ελάτε να σας δείξω που σταυρώνουν οι χριστιανοί τον Χριστό. Όχι οι Εβραίοι, οι χριστιανοί τον Χριστό. Πού το σταυρώνουν, να σας δείξω. Εκεί, στο εμπορικό κατάστημα, ο έμπορος με τα ψεύδη του, σε βάρος των αφελών πελατών, σταυρώνει τον Χριστό. Εκεί, στο χρηματιστήριο, ο χρηματιστής με τα τριάκοντα αργύρια σταυρώνει τον Χριστό. Εκεί, στο δικαστήριο, ο ασυνήθιτος δικαστής δικάζει χαριστικός και οι ψευδομάρτυρες και δικηγόροι δημιουργούν μία θύελλα παθών, εντός της οποίας φωνεύεται ο αθώος στο δικαστήριο. Εκεί, στο δικαστήριο, εκεί σταυρώνεται ο Χριστός. Εκεί, στο σχολείο, όπου ένας άθεος διδάσκαλος και καθηγητής ξεριζώνει τις καρδιές των μικρών παιδιών την αγάπη στον εσταυρωμένο. Εκεί σταυρώνεται ο Χριστός. Πού να πατήσω, πού να πάω, εντός της οικογενείας, όπου η μητέρα και ο πατέρας δεν ζουν με προσοχή την εγκράτεια, αλλά ενώπιον των παιδιών τους δεικνύουν απρεπή οι γονείς και αισχρά διαγωγή. Εκεί στον οίκο, στην οικογενειακή αιστεία, σταυρώνει ο πατέρας και η μητέρα τον Χριστό. Όταν δεν έχω το παράδειγμα, σταυρώνει τον Χριστός. Ω Χριστέ μου, αναζητώ κάποιο τόπο που δεν σε σταυρώνουν. Ψάχνω να βρω κάποιο τόπο που δεν σε σταυρώνουν. Τρέχω, φεύγω από τα σχολεία, φεύγω από τα δικαστήρια, φεύγω από τα παλάτια, φεύγω από τις καλύβες των φτωχών, φεύγω και έρχομαι εδώ μέσα στην εκκλησία. Και εδώ μέσα στην εκκλησία σταυρώνουμε τον Χριστό. Το σταυρώνουμε εμείς οι κληρικοί, γράφει ο μακαριστός Αυγουστίνος, με την ενάξια διαγωγή μας. Αγαπητοί μου, το παράπονο του Ιησού Χριστού δεν είναι ότι τον εσταύρωσαν οι Εβραίοι. Το παράπονο του Ιησού Χριστού είναι ότι εξακολουθούμε να το σταυρώνουμε εμείς οι χριστιανοί. Ναι, λένε για κάποιον αυτοκράτορα τον Κέσαρα, αυτοκράτορα Κέσαρα, ότι όταν ανήκει σε σπήρα λέμε, μας από αριθμό δολίων ανθρώπων, δολοφόνων με τα χειρίδια, με μαχαιράκια, μια σπήρα από ανθρώπους με μαχαίρια, γυμνά, επιτέθηκε εναντίον του Κέσαρα. Μια ομάδα του επιτέθηκε να του σκοτώσει και του σκότωσαν τον Κέσαρα. Μεταξύ των δολοφόνων, ανάμεσα εκείνους που πήγαν να του σκοτώσουν, ξεχώρισε τον Βρούτο. Τέκνον και τον ερώτησε. Τον είχε ευεργετήσει ο αυτοκράτορας τον Βρούτο, τον είχε πάρει και τον είχε μαζί του. Τον ευεργετούσε κάθε μέρα αφού τον είχε σαν να ήταν απασπιστής του, μέσα στο παλάτι του. Και ανάμεσα στην ομάδα εκείνη διέκρινε και αυτός ένας από τους δολοφόνους που τον κάρφωσε. Και ακούστηκε να του λέει, και εσύ τέκνον Βρούτε, και εσύ στους δολοφόνους ανήκεις. Με χτυπούν οι άλλοι, με χτυπάς και εσύ. Οι εχθροί μου να με χτυπούν με τα μαχαίρια τους, να μου τρυπούν την καρδιά, μα εσύ Βρούτε, εσύ που ήσουν από μικρός κοντά μου, εσύ που σε ευεργέτησα, εσύ που σε αγάπησα και σε τίμησα, εσύ που σε περιέβαλα με δόξα και με τιμή, εσύ ο Βρούτος με χτυπάς. Το ίδιο παράπονο απευθύνει
ο βασιλιάς όλων των αιώνων και όλου του κόσμου. Να με χτυπούν οι Τούρκοι, το καταλαβαίνω. Να με χτυπούν οι Εβραίοι, το καταλαβαίνω. Να με χτυπούν τα άλλα έθνη, το καταλαβαίνω. Αλλά εσείς οι χριστιανοί, να με σταυρώνετε κι εσείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Ο αδερφοί μου, ας το εννοήσουμε, είμαστε νέοι σταυρωτές του. Από του μικροτέρου μέχρι του μεγαλυτέρου σταυρώνουμε ξανά και ξανά τον Χριστό. Ω Χριστέ, ω Χριστέ, ταπεινή η κέτα σου, συντετριμένη ενώπιον του σταυρού σου, πέφτουμε και σε παρακαλάμε εμείς τα σκουλίκια της γης. Δώσε μας κατάληξη, δώσε μας δάκρυα, δώσε μας καρδιά που να συμπονάει, δώσε μας μετάνοια, δώσε μας συγχώρεση για τις αναλύμητες φορές που σε σταυρώσαμε και σε σταυρώνουμε. Μνήστητη ημών Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Αμήν. Αυτά και καλή εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα και καλή Αγία παρακολουθήση από τα πάθη όσο μπορούμε. Στο σταυρό μας σας κούρασα λιγάκι, δεν πειράζει. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών που ενδείς ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σας. Ευθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σας. Ως εμπρανών και επιζήτης, τον άρτον ημών των ενδύσεων, δώσε ημείς σήμερα και άφεσε ημείς τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέλθεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από το πονηρό. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέσσον Χριστός ο ημάς. Καλή μεγάλη Αγία Εβδομάδα και καλό Πάσχα και καλή αντάμωση μετά το Πάσχα. Δευτέρα του Θωμά περίπου. Ναι, την κυρία του Θωμά την επόμενη. Καλή.